Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Πολυτεχνείο μετά το που έφυγα το 89. Ήμουν εδώ τους πρώτους το 85 με το 89. Ιδιαίτερα το Θανάση και το Μίνο. Που ήταν τυχαίο το Κωνσταντίνο και το ίδιο μέρος. Μου έκανε εντύπωση ότι κάτι στην Ελλάδα δεν γίνει τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου που ήρθε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που έχει καταφέρει και έχει δώσει κάποια επιστημονική βαρύτητα στο τμήμα που ήμουν εγώ και στο εργαστήριο που θα αρχίσει. Λοιπόν, τώρα λόγω της ύπαρξης πολλών δεδομένων παντού και της συλλογής από πολλούς οργανισμούς, η περιοχή, καταρχήν με συγχωρείτε, μερικές φορές θα χρησιμοποιήσω την ορολογία αγγλέζικη, δεν θυμάμαι πώς τη λέξη. Τι το κάνεις στα αγγλικά? Να την κάνω όλοι στα αγγλικά. Αν θες να κάνεις σπόρους στα αγγλικά, να κάνεις στα αγγλικά. Ότι προτιμάτε, εσείς προτιμάτε. Εσείς προτιμάτε. Εσείς προτιμάτε. Όταν ζωρίζουμε να πετρώμε μια αντικούρα. Λοιπόν, έχει αποκτήσει λοιπόν μία της μόδας τώρα αυτή η περιοχή και θα παρουσιάσω εγώ όλη την περιοχή και θα δώσω έμφαση σε δουλειά που έχω κάνει. Επειδή τώρα τα κομπιούτερς είναι και πιο έξυπνα, χρησιμοποιώντας βασικά δεδομένα. Λοιπόν, η αρχή της περιοχής ξεκινάει με κάποια άρθρα του Thomson το 1933 που ήταν βιοστατιστικός και του Robbins ο οποίος ήταν τοπολόγος. Και το βασικό πρόβλημα που εξετάσανε και οι δύο ήταν το εξής. Έχεις δύο φάρμακα και γράφω P1 και P2 για τα διαφορετικά φάρμακα. Το φάρμακο 1 έχει κάποια πιθανότητα να θεραπεύσει ή και κάποια πιθανότητα να σκοτώσει. Κάποιος γίνεται καλά, κάποιος πεθαίνει. Και υπάρχει πιθανότητα. Και αυτές οι πιθανότητες εξαρτούνται από το φάρμακο. Το φάρμακο 1 έχει πιθανότητα 1, το φάρμακο 2 έχει πιθανότητα P2. Το θέμα είναι η κανονική στατιστική, να βρούμε ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Οπότε η κανονική στατιστική, η παλιή ορθόδοξη, α πούμε εντός εισαγωγικών του ορθόδοξη, στατιστική θα βάζανε 100 ή παραπάνω, 1000 να κάνουν κλήρωμα με το φάρμακο 1 και 1000 με το φάρμακο 2. Ας υποθέσαμε ότι στο φάρμακο 2 είχαμε 99 επιτυχίες κάτω από τους 100 και στο φάρμακο 1 είχαμε μόνο 10 επιτυχίες. Οπότε και εκλέξαμε τον αριθμό 100 στο κάθε ένα, ούτως ώστε να έχουμε ένα διάστημα εμπιστοσύνης της απαιτούμενης ακρίβειας απριόρι. Λοιπόν, σκοτώσαμε 90 στο 1 για να μάθουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να μάθουμε και τα δύο φάρμακα καλά, όπως κάνουν οι παραδοσιακές μέθοδοι, αλλά θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το καλύτερο, σκοτώνοντας, και το λέω αυτό για υπερβολή, τον μικρότερο δυνατό αριθμό των ανθρώπων που πειραματιζόμαστε. Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές στην ιατρική. Επίσης, αυτές οι μέθοδοι πήραν μεγάλη έμφαση όταν η Google άρχισε να τις εφαρμόζει σε συστήματα που λέγονται recommender systems. Δηλαδή, κάθε φορά που πας σε μια ιστοσελίδα της Google, ό,τι βλέπεις δεν είναι διαλεγμένο τυχαία. Είναι διαλεγμένο βασιζόμενο στην όλη την προηγούμενη ιστορία που έχει εσύ. Σε όλα τα δεδομένα που έχει μαζέψει για σένα η Google. Και ο σκοπός του Google είναι ποιος? Να πατήσεις διάφορες διαφημίσεις και να πατώντας διαφημίσεις που παίρνουν λεφτά. Αγοράζοντας από αυτές τις διαφημίσεις που πατήσεις παίρνουν πιο πολλά λεφτά. Και αυτό λέγεται CRO, Conversion Rate. Και αυτό έτσι πληρώνεται. Οπότε τους ενδιαφέρει να μεγιστοποιήσουν τα λεφτά που παίρνουν. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Έτσι, το κάθε λοιπόν, σελίδα και οπότε διαλέγουμε τη δυνατή σελίδα που θα μας δώσουμε στο κάθε επίσκεψη που έχουμε, βασιζόμενοι στην ιστορία μας και η επιλογή αυτή γίνεται όπως γίνεται η επιλογή των φαρμάκων. Κατάλαβα. Υπάρχουν πολλές άλλες εφαρμογές. Ένα μεγάλο έτοιμο στην περιοχή επίσης ο Ρίτσορντ Βέπερ από το λοιπόν, βέβαια τώρα στην αρχή η πιο απλή μορφή του προβλήματος είναι όταν έχουμε δύο πληθυσμούς και πρέπει να διαλέξουμε από το κάθε πληθυσμό δυναμικά, όπως κάνετε ή adaptive που λέμε στους μορφολόγους, ή machine learning που λέμε στους computers, πώς θα διαλέξουμε τις παρατηρήσεις τους ώστε να μάθουμε ποιος είναι καλύτερος, ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Θα χρησιμοποιήσω λίγο συμβολισμό, οπότε βλέπω το κεφαλαίο path, ενώ έχουμε μια αλγόριθμο η οποία διαλέγει, βασιζόμενη στα δεδομένα που έχουμε μαζέψει, ποιο πληθυσμό. Ας συγκεντρωθούμε στο πρόβλημα αυτό το απλό τώρα. Έχουμε δύο πληθυσμούς, μια αλγόριθμο θα διαλέγει ή το 1 ή το 2, έτσι. Και ας πούμε η Google μπορεί να δώσει δύο επιλογές σελίδων. Ή τη μία και την επιλογή τη δεύτερη, ανάλογα με την ιστορία μας. Οπότε το P2T είναι η επιλογή που θα μας δώσει τη λογική στιγμή, τι θα στηριζόμενη στα δεδομένα. Και το TAF2T είναι κάτω από την αλγόριθμο P, είναι ο συνολικός αριθμός που έχει η πολιτική χρησιμοποιήσει την επιλογή I. I στην περίπτωση αυτή την πολύ απλή είναι η 1 ή 2. Οπότε λέμε ότι θα λέω στην ομιλία τώρα αυτή ότι το τάφ κεφαλαίο του I του N είναι ο τοπικός χρόνος, δηλαδή πόσες φορές έχουμε χρησιμοποιήσει τον πληθυσμό I και το N είναι ο συνολικός χρόνος. Οπότε κατάνομαι έτσι ώστε να μάθουμε τις πιθανότητες που δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα και ο Thompson αυτό που πρότεινε το 1933 για ένα πρόβλημα που μας δίνει, για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, με δύο πληθυσμούς μόνο και 0 ή 1 ή 1 το ίδιο είναι τα αποτελέσματα. Πρότεινε ένα μειωτικό αλγόριθμο, ο οποίος διαλέγει τον πληθυσμό 1, αν ο πληθυσμός 1 έχει base πιθανότητα μεγαλύτερη από τον πληθυσμό 2 να είναι ο καλύτερος. Δηλαδή παρατηρούμε ξεκινούμε με κάποια prior πιθανότητα. Έτσι. A priori πιθανότητα και μετά όπως μαζεύουμε δεδομένα βρίσκουμε καλύτερες και καλύτερες εκτιμήσεις των posteriori πιθανότητων. Όταν λοιπόν και πάντα διαλέγουμε ποιοτικά το καλύτερο. Αυτό έκανε και υπολόγισε την πιθανότητα να κάνει λάθος αυτός. Το 1952 δεν έγινε άλλη δουλειά που να είναι γνωστή. Μέχρι το 1952, που ο Ρόμπινς, όντας θεωρητικός μαθηματικός, τοπολόγος, είχε αρχίσει να ασχολείται με στατιστική και, και διατύπωσε αυτό το πρόβλημα σε πρόβλημα αποφάσεων, μορφή θεωρίας αποφάσεων. Λοιπόν, οπότε χρησιμοποιούμε επίσης. Και για την περίπτωση που έχουμε δύο πληθυσμούς πάλι, απλώς εδώ θα χρησιμοποιήσω και ένα επιπλέον ορισμό. Το σίγμα G είναι η συνολική απόδοση, πόσο θα πάρουμε από όλους τους πληθυσμούς, χρησιμοποιώντας τον κάθε πληθυσμό τι I φορές. Λοιπόν, η συνολική απόδοση, δηλαδή όπως περνάει ο χρόνος, N είναι ο συνολικός χρόνος, όπως λέμε στα αγγλικά global time. Και τα τι κεφαλαία είναι η local time του κάθε πληθυσμού. Λοιπόν, όσο ο global time, ο συνολικός χρόνος μεγαλώνει, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Οπότε ο Ρόμπινς εξέφρασε το λεγόμενο regret. Regret είναι στη θεωρία της λογικής, είναι τι χάνεις λόγω της άγνοιας του καλύτερου πληθυσμού. Αν ήξερες τον πληθυσμό ο οποίος είναι καλύτερος, το μη άστρο είναι ο μέσος όρος του καλύτερου πληθυσμού. Και το δέλτα α είναι πόσο απέχει ο συγκεκριμένος πληθυσμός από το καλύτερο. Για τον πληθυσμό για τον οποίο το μη α είναι ίσο με το μη στά, το δέλτα είναι ίσο με το μηδέν, διαφορετικά είναι θετικό. Το δέλτα. είναι πόσο απέχει ο συγκεκριμένος πληθυσμός i από το level της πρώτης. Οπότε εδώ έχουμε το λεγόμενο regret. Δεν ξέρω στα αγγλικά πώς λέει στα ελληνικά ποτέ το regret. Και αυτό είναι το πραγματικό regret και αυτό είναι το expected, η αναμενόμενη τιμή του regret. Οπότε το θέμα είναι να βρούμε κάποια πολιτική αλγόριθμα πι, η οποία είναι εδώ, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσει το regret. Αυτό το πρόβλημα διατύπωσε ο Robbins σε αυτή τη μορφή, και μιλάμε για Bernoulli πληθυσμός, έτσι είναι, δεν είναι, και απέδειξε και έδωσε κάποιο αλγόριθμο για τον οποίο το regret είναι της τάξης ως 0 μικρό ο του νη, όταν το νη πηγαίνει στο άπειρο. Και ο αλγόριθμος ήταν ως εξής. Βασικά διαστητικά έχουμε δύο πληθυσμούς, έτσι. Και έχουμε μαζέψει 10 παρατηρήσεις από ένα και 20 από τον άλλο. Αυτός που μας έχει δώσει τις 10 παρατηρήσεις είναι αυτή τη στιγμή κοντά στο να είναι. Και τι παρατηρούμε αν έχουμε μηδενία, να παρατηρούμε το μέσο όρο. Αυτός που έχει μέσο όρο το μέγιστο λέμε ότι είναι ο winner. Δηλαδή, βασιζόμενος στις πληροφορίες μέχρι τώρα είναι αυτός που έχει το μέγιστο. Φαίνεται ότι βάσει των δεδομένων που έχω παρατηρήσει είναι ο winner. Αλλά επειδή έχουμε λίγες παρατηρήσεις από τους δύο, δεν θέλουμε πάντα να χρησιμοποιούμε το winner. Οπότε ο Robbins αυτό που έκανε, και το θέμα είναι, γιατί μπορεί ο winner να είναι winner λόγω του ότι έχουμε μικρό αριθμό παρατηρήσεων. Και πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες αυτού που δεν είναι winner. Δηλαδή, η πιο απλή πολιτική είναι να παίξουμε πάντα αυτό που φαίνεται winner. Αλλά αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε εύκολα να δούμε ότι μπορούμε να εγκλωβιστούμε στο να χρησιμοποιούμε ένα πληθυσμό που είναι χειρότερος. Το λάθος μπορεί να αναφέρεται μεγάλο, έτσι. Άμα τα αρχικά δεδομένα είναι έτσι, ούτως ώστε να μην είμαστε χειροί. Οπότε αυτές τις περιπτώσεις θέλουν να φύγει ένας καλός αλγόριθμος. Οπότε και αυτή η ιδέα που πηγαίνει στο Robbins, ο οποίος είπε θα χρησιμοποιούμε αυτό που φαίνεται ο καλύτερος, εκτός αν ο συνολικός global time, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δουλεύει το global time, ο συνολικός χρόνος. Ας το πούμε συνολικός χρόνος. Γιατί συνολικός χρόνος? Εκτός αν ο συνολικός χρόνος πέφτει στα σημεία μιας από δύο ακολουθίες που είναι λεγόμενες πας, δηλαδή δύο στιγμή. Όταν το νη μεγαλώνει, το δύο στιγμή, η απόσταση μεταξύ του δύο στιγμή και στο δύο στιγμή σημαίνει είναι μεγαλώνει. Οπότε θα δίνεις ευκαιρίες σε πληθυσμούς που δεν φαίνονται καλοί, να τους παίρνεις, όταν το συνολικό χρόνο πέφτει σε ένα σημείο των ακολουθιών των σπάς. Και αυτό είναι ο ορισμός που είχε δώσει. Δεν είχε γίνει σοβαρή δουλειά μέχρι το 1979, όταν ο Gittins από την Οξφόρδη έδωσε μια άλλη διατύπωση στο πρόβλημα το αρχικό και είπε το εξής, ότι υποθέσουμε τώρα ότι ξέρουμε, έχουμε νη κεφαλαίου πληθυσμούς και ότι ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πληθυσμοί μας δίνουν τα αποτελέσματά τους, αλλά γνωρίζουμε την πιθανότητα. Τότε επίσης χρησιμοποιώ ένα συμβολισμό που λέω κάτω, οπότε έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα, αλλά τώρα χρησιμοποιούμε ένα συμβολισμό με κεφαλαίο S του P του I είναι η χρονική στιγμή που ο πληθυσμός I χρησιμοποιείται για τύπλας ένα φορές. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο πληθυσμός για τύπλας αναφορές. Οπότε η απόδοση είναι η συνολική αναμενόμενη μέση παρούσα τιμή. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα discount factor, αυτό το λεγόμενο Q-learning πρόβλημα από πλευρά ηλεκτρολόγων. Οπότε έχουμε την μέση, το και η ακολουθία β σε αυτούς τους όρους δίνει την παρούσα τιμή μιας μελλοντικής απόδοσης. Δηλαδή, αν πάρεις 10 ευρώ 2 χρόνια μετά, αργότερα από σήμερα, έχουν αξία β στη δευτέρα δύναμη του 10. Το β είναι ο τρόπος που είναι εκδοτικός παράγοντας. 10 ευρώ σήμερα έχουν αξία μεγαλύτερη από 10 ευρώ 2 χρόνια στο μέλλον. Οπότε αυτή είναι ο παράγοντας από έκπτωση. Και ο Gittins έδωσε την εξής λύση. Κάθε στη χρονική στιγμή αυτά τα προβλήματα μπορούν βασικά να μοντελοποιηθούν σαν προβλήματα control. Το πρόβλημα είναι ότι άμα τα μοντελοποιήσεις με έναν κατευθείαν τρόπο, έχεις τεράστιους χώρους καταστάσεων και δεν υπάρχουν τρόποι να λυθούν. Οπότε η κύρια έμφαση σε αυτά τα προβλήματα είναι να βρεις τρόπους να μετράνεις αυτό το πρόβλημα που πρέπει να λύσεις, που να βρεις τη λύση. Και ο Gittins είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, είναι ότι έκανε αποκέντρωση των προβλημάτων, την composition των προβλημάτων, και ότι αν υπολογίσει ορισμένου δείκτες οι οποίες εξαρτούνται μόνο από τοπική πληροφορία του κάθε πληθυσμού και των δεδομένων που έχεις παρατηρήσει, τότε μπορείς να λύσεις αυτό το πρόβλημα βελτιστοποίησης, να υπολογίσεις το δείκτη και μετά κάθε στιγμή θα ακολουθείς θα παίρνεις στον πληθυσμό με τον καλύτερο δείκτη. Οπότε έτσι σπάσε ένα πρόβλημα, διασπάσε ένα πρόβλημα μεγάλου χώρου καταστάσεων, πολλά μικρότερα προβλήματα. Αλλά και αυτό το πρόβλημα, ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο να λυθεί λόγω του παρονομαστή. Οπότε αυτό είναι μια από τις πρώτες συνεισφορές δικές μου. Είναι ένα άλλο καθηγητή από το Στάνφορντ. Αυτή η δουλειά είναι κάνει λίγο πριν έρθω στο Πολυτεχνείο, όπου δώσαμε ένα χαρακτηρισμό του δείκτη, ο οποίος κάνει το πρόβλημα εύκολο να υπολογιστεί. Αυτό λέγεται restart. Αντί να έχουμε αυτού του είδους του παρονομαστή, δεν είχαν παρονομαστεί, οπότε το πρόβλημα μπορούσε να λυθεί εύκολα. Πρόσφατα τώρα, με ένα μαθητή δικό μου στο Ράτκερς, καταφέραμε και επεκτείναμε το πρόβλημα στην περίπτωση που οι χρόνοι δεν είναι ομοιόμορφοι. Οι επιπτικοί παράγοντες δεν είναι οι ίδιοι για τους κάθε πληθυσμούς. Ή ακόμα και πιο ενδιαφέρον είναι αν υπάρχει περιορισμός της εξής μορφής. Αν χρησιμοποιήσεις το πληθυσμό 1, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις 10 φορές. Αν χρησιμοποιήσεις το πληθυσμό 2, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις 20 φορές. Αυτοί οι περιορισμοί έρχονται από το πρόβλημα. Και δεν υπήρχε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το πρόβλημα το λύσαμε. Πρόσφατα είναι στην διατριβή του φοιτητή μου, ο οποίος μετά βρήκε δουλειά σαν καθηγητής στους υπολογιστές στο Ράκος. Τώρα ήταν συνάδελφος. Τότε ήταν διευθυντής. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες της λύσης, αλλά η βασική ιδέα είναι να γενικεύσουμε αυτή την ιδέα του restart. Το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ το χρειαζόμουν για δικούς μου λόγους και το είχα διαδώσει αυτό το πρόβλημα. Το είχα βάλει και στην ιστοσελίδα μου. Τότε δεν δημοσίευα στο ΑΡΚΑΤ. Γιατί βασικά ήθελα να προβληματιστώ. Οπότε και μετά από χρόνια εμφανίζονται κάποιοι Κινέζοι με το ίδιο αποτέλεσμα, με άλλη γλώσσα, αλλά με το ίδιο συμβολισμό. Να το θέλουν να το δημοσιεύσουν σε ένα πολύ καλό περιοδικό άρθρο. Ευτυχώς το σύστημα δούλευε, το στείλαμε. Λοιπόν, έτσι απορρίφθηκε. Μετά από άλλα 2 χρόνια, οι ίδιοι το είχαν σπάσει. Το είχαν δημοσιεύσει το μισό σε ένα κινέζικο δικό του άρθρο, χωρίς να τον αφορά στο δικό μου. Το στείλαν σε ένα, το υπόλοιπο μου, το στείλαν σε ένα άλλο περιοδικό. Πάλι αμερικάνικο γνωστό, πάλι ήρθε σε μένα. Οπότε το σύστημα δουλεύει σε κάποιο βαθμό. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Αυτή είναι η τελευταία φορά που έβαλα κάποιο άρθρο στην ιστοσελίδα μου. Τώρα, αν θέλω να το δημοσιεύσω πριν δημοσιευτεί, το βάζω στο ΑΡΚΑΤ. Τότε το έμαθα. Και τώρα, πιο πρόσφατη δουλειά με τη φιλική μου και εμένα και μπρος, το οποίο λειτουργεί του οποίου αποδιόμαστε στις πενότητες, καλή εφαρμογή. Έχουμε ευθύνει το πρόβλημα για διαφορετικά μέτρα αποδόσεως, δηλαδή και έχουμε βρει λύση για διαφορετικά μέτρα αποδόσεως, και έχουμε δώσει καινούργια μοντέλα. Αυτό δεν το έχουμε δώσει. Παρά το ότι έχει γίνει δεκτό αυτό το αποτέλεσμα, δεν το έχουμε δημοσιεύσει ακόμα. Σύντομα δημοσιευτεί, αλλά θα δημοσιευτεί σε ένα πολύ καλό περιοδικό. Οπότε έχουμε γενικεύσει για την περίπτωση που στον κάθε πληθυσμό υπάρχει κάποιο οργανισμό που το σταματάει. Δηλαδή θα σπάσει, έχει ένα εργαλείο και θα σπάσει το εργαλείο και δεν θα επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τον παραπάνω τον πληθυσμό. Αυτό του είδους μοντελοποίηση ενώνει όλα τα προβλήματα τα προηγούμενα. Είναι ενδιαφέρον, αλλά πάλι δεν θα πω στην λεπτομέρεια γιατί είναι πολύ τεχνικές. Ναι, άλλες εφαρμογές. Και αυτό το τελευταίο πρόβλημα δίνει και μια πολύ απόδειξη του αρχικού αποτελέσματος του Gittins. Η αρχική απόδειξη του Gittins για τη διάσπαση του προβλήματος ήταν λάθος, είχε λάθος. Μετά και την πολύ γνωστή δημιουργία που δημοσίευσε να αποδείξει που δεν πάλι λάθη. Ακόμα και γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχα μια απόδειξη με το φίλο μας, η οποία είχε κάποιο λάθος. Και οι τελευταίες αποδείξεις δεν έχουν λάθος. Οπότε είναι ένα σημαντικό. Άλλοι που έχουν κάνει παρόμοια δουλειά, αυτό. Λοιπόν, οπότε υπάρχει η δουλειά η αρχική του Thomson που είναι base, υπάρχει του Robbins που είναι empirical και μετά υπάρχει του Gittins που θεωρεί ότι ξέρεις την οικονομία, το ξέρεις τις πιθανότητες, αν δεν τις ξέρεις αναγκάσαι και προχωράς σε base πάλι διεθνώς. Και μετά ο Robbins, ο οποίος τότε είχε θυμώσει μετά με τη δουλειά του Gittins, γιατί είχε αποκτήσει, είχε μεγάλο θόρυβος, παρουσίασε την εξής λύση για το πρόβλημα, το αρχικό, το δικό του Bernoulli. Οπότε, άρα και η γενίκευση ελαφρώς όταν έχεις πληθυσμούς που έχουν κάποια, που μας δίνουν παρατηρήσεις, τα XI, είναι πόσο παίρνεις από γλώσσες, από τον πληθυσμό I. Όταν το χρησιμοποιείς. Οπότε, στην περίπτωση που η γενίκευση του Bernoulli σε μια γενική κατανομή F, αλλά που εξαρτάται από μία παράμετρο. Δηλαδή, μπορούσε να λύσει το πρόβλημα και απέδειξε το εξής. Αυτό είναι το regret, έτσι. Και είχε αποδείξει το 1952 ότι είχε δώσει ένα αλγόριθμο που ήταν, ας το πούμε, modified Taylor Winner αλγόριθμος, που μας έδινε μια πολιτική που πάντα συνέκρινε ασυνδετικά στη διάρκεια, είχε regret δηλαδή 0. Αλλά τότε το 1985 το βελτίωσε αυτό το πρόβλημα και έδωσε μια πολιτική που έχει regret πολύ μικρότερο από το μικρό φέρνει. Λογαριθμικό regret. Δηλαδή το regret μεγαλώνει με πολύ αργό ρυθμό. Εντάξει, πολύ λόγο που ένα μεγαλώνει. Πάντα το regret θα πάει στο άπειρο, αλλά το μεγαλώνει λίγο με ρυθμό μικρότερο από το ένα. Τώρα μεγαλώνει με ρυθμό λιγότερο από το λογαριθμικό. Λιγότερο από το τετραγωνική ρίζα του ένα παραδείγματος. Συγκεκριμένα, και όχι μόνο αυτό, αλλά πέριξε ότι υπήρχε κάποια σταθερά, η οποία ήταν η μικρότερη δυνατή σταθερά για όλους τους αλγόριθμους που είχαν λογαριθμικό regret. Οπότε αυτοί οι αλγόριθμοι που έχουν λογαριθμικό regret, και τώρα γίνεται ο χαμός για αλγόριθμους που έχουν λογαριθμικό regret, και μπορεί να είναι πολύ κακοί, μπορεί να είναι και χειρότεροι από την πρώτη. Λέγοντας μεγάλο του λογαριθμού του 1, μπορεί να κρύβει σε ένα τεράστιο και θα δείξει αποτελέσματα του μια τεράστια σταθερά. Οπότε ο Robbins και ο Lai αυτής του Robbins βρήκαν τη μικρότερη δυνατή σταθερά. Η σταθερά είναι συνάρτηση των ατμών των παραμέτρων. Όπως έχει ένα πολύ απλό πρόβλημα, IID τυχαίων μεταβλητών και πάλι στο μέσο όρο, ο μέσο όρο συγκλίνει. Και ξέρει πώ συγκλίνει. Στην άνω του παράμετρο που expected. Έτσι. Και εδώ συγκλίνει σε αυτή τη σταθερά και αυτή η σταθερά είναι αυτή τη μορφή. Όπου αυτή η μορφή ξεπράττει από το Kullback-Leibler information. Κατάλαβες τις δύο φορές. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ καλό αποτέλεσμα και βρήκε μετά αλγορίθμους, οι στρατηγικές, οι πολιτικές, οι οποίες συγκρίνουν. Έχουν πραγματικά τεχνικές ρηπές. Οι πολιτικές του Lai Robbins είναι πάρα πολύ περίπλοκες. Αλλά είναι βασικά modified by the winner. Τώρα, το γύρω στο 88 είχα αποκτήσει ένα φοιτητήδα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Μπουρνέτας, λέγεται, ο οποίος είναι ακόμα από τα Χανιά και είναι τώρα καθηγητής και πρόεδρος του Μαθηματικού Συναδέλφου του. Εντάξει, ο οποίος είχε γεννήσει να δουλεύει σε αυτά τα προβλήματα. Εγώ μόλις είχα έρθει από την Αμερική και δεν είχα πάει και δουλεύει σε αυτά τα προβλήματα και βρήκαμε ένα αριθμό σπουδαίων αποτελεσμάτων, τα οποία είναι τα εξής. Βασικά, βλέπεις εδώ μια γραμμή κάτω από το θήτα. Επευθύναμε τη θεωρία του Lai Robbins στην περίπτωση που το θήτα είναι διάνυσμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να λύσουμε την περίπτωση των παρατηρήσεων που έχουν η κατανομή και η κατανομή με άγνωστη τιμή και άγνωστη διασπορά, που ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το λύσουμε. Μπορούσαμε να λύσουμε τη λεγόμενη multinomial distribution. Η multinomial distribution είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτή μπαίνει στο reinforcement learning και αυτό ήταν ο σκοπός. Θέλαμε να λύσουμε προβλήματα με reinforcement learning. Οπότε για να, το πρώτο στάδιο ήταν να έχουμε, αυτή την επέκταση. Και αυτή την επέκταση την κάναμε. Και όχι μόνο την κάναμε, αλλά προωθήσαμε και την πολιτική του Lai Robbins. Η πολιτική του Lai Robbins χρησιμοποιούσε ακόμα τα sparse sequences του Robbins του 1952. Εμείς συνδυάσαμε την εμπειρία που είχαμε με τους δείκτες του Gittins και αποδείξαμε ότι υπάρχει κάποιος πάλι δείκτης, ο οποίος καθορίζεται με συμπολιτικά βέλη της πολιτικής. Μόνο δείκτης. Οπότε σε κάθε χρονική στιγμή πρέπει να λύσεις αυτό το πρόβλημα βελτιστοποίησης. Δηλαδή βρίσκεις κάποιον upper confidence bound, για την αναμενόμενη τιμή. Και από εκεί, σε αυτό το άρθρο βασικά, προτείναμε τις πρώτες λεγόμενες UCB πολιτικές. Οπότε, αυτές είναι οι πολιτικές, είναι πολύ απλοποίηση του Lai Robbins, αλλά τόσο να απλοποίηση και γενίκευση στην περίπτωση που έχουμε γεννήσει. Και επίσης η γενίκευση της σταθεράς. Η σταθερά δεν ήταν, το Lai Robbins ήταν πολύ πιο απλή από τη σταθερά στην περίπτωση που έχουμε γεννήσει. Αυτά τα άρθρα υπάρχουν online, υπάρχουν, θα σας πω κι άλλο, θα σας δώσω πολλές παρακοπές. Οπότε, πρόσφατη δουλειά, έχουμε κάνει κάποια δουλειά με τον Flower, που δεν είναι παραμετρική, τέλος πάντων. Να θα ξεπεράσω αυτά, γιατί έχω ακόμα να πω. Βασικά η πολιτική του Lai Robbins στην περίπτωση του 1985 είναι κάπως πολύπλοκη. Αυτή είναι πολύ πολύπλοκη. Μπορείτε να σας δώσω πόδο παραγραφήνα και να την περιγράψει είναι πολύπλοκη. Και για να εξηγηθώ, ενώ η πολιτική δική μας είναι πολύ απλή. Κάθε χρονική στιγμή, στην περίπτωση που έχουμε, και μάλιστα είχα γράψει εγώ ένα paper με τον Robbins, στην περίπτωση την αρχική του Lai Robbins. Όχι έχουμε μία, δεν έχουμε διάνυσμα των παραμέτρων, έχουμε μόνο μία. Η περίπτωση δηλαδή τη κανονική που το μη, οι μέσες τιμές είναι άγνωστες, αλλά οι διαφορές είναι γνωστές. Και ο δείκτης έχει μια πολύ απλή μορφή. Κάθε χρονική στιγμή χρησιμοποιεί το πληθυσμό που έχει τιμένη στη τιμή για το δείκτη. Έτσι, και ο δείκτης τι είναι. Είναι η sample mean, πώς το λέτε, ο δειγματικός μέσος. Ο δειγματικός μέσος συν κάποια το inflation. Πώς? Πληθωρισμός. Ένας παράγοντας πληθωρισμού, ο οποίος μεγαλώνει με λογαριθμικό τρόπο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο, στην Υγεία, αλλά αντιστρόφως ανάλογα με τον τοπικό χρόνο. Δηλαδή, όταν ο τοπικός χρόνος μεγαλώνει, σημαίνει και έχει πάει το συγκεκριμένο ΑΕΠ πολλές φορές. Άρα έχει μικρή έκπτωση. Όταν το τοπικός χρόνος είναι μικρός σχετικά με το συνολικό χρόνο, έχει μικρή έκπτωση. Αλλά όσο δεν παίρνει κάτι, τόσο μεγαλώνει ο συνολικός χρόνος ή δεν μεγαλώνει ο τοπικός χρόνος, και ο ίδιος μεγαλώνει και έτσι παίρνει μεγαλύτερη τιμή στο δίκτυο. Για σταθερές τιμές του. Του δηματικού μέσου. Έτσι. Για την περίπτωση που δεν ξέραμε τη διασπορά, είχαμε κάποια πρόβλεψη, projection, για τον δίκτυο, αλλά το είχαμε αφήσει ευτυχώς σαν ανοιχτό πρόβλημα. Αυτό ήταν. Και κανείς δεν έγραψε τίποτα. Πολλοί γράψανε 1.000.000 paper για γενικεύοντας αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά γι' αυτό δεν είχε ανοίξει κανείς μέχρι με τον Γκάουεν το 2015. Αποδείξαμε και αυτό που είχαμε προβλέψει με τον Μπουρνέτα δεν ήταν σωστό. Μάλιστα αυτό είναι λάθος, αλλά χρειάζεται μια πολύ μικρή αλλαγή. Ένας παράγοντας εδώ για να μας δώσει την ιδέα της πολιτικής. Και πήρε 20 χρόνια. Έτσι, μια σοβαρή δηλαδή κατάσταση μπορεί να πάρει 20 χρόνια. Υπάρχουν 1.000.000 άρθρα όμως, κάνοντας γενικεύσεις, μη γενικεύσεις αυτού το πράγμα. Ναι, αυτές είναι οι πολιτικές του Άουερ. Αυτός είναι κάποιος που καλός Γερμανός επιστήμονας, ο οποίος είχε κάνει γενίκευση αυτού το αποτέλεσμα του δικού μας κατευθείαν του Κατεχάκη ο Ρόμπινς και σου λέει: αν δεν ξέρεις τη διασπορά, τότε τι, πάρε ένα καπέλο στη διασπορά και άραξε λίγο το παράγοντα το εκδοτικό εδώ, τον πληθωριστικό μάλλον. Εντάξει. Ενώ η δείκτηση για το βέλτιστο είναι ακριβώς αυτό. Αυτό δεν είχε ασχοληθεί με βέλτιστο. Απλώς έκανε αυτό που σας είπα, έβαλε την εκτίμηση της διασποράς και έβαλε εμείς είχαμε εδώ ένα όρο 2, αυτό το πολλαπλασίασε του 2, 4, επί 4, και έβαλε το 16 εδώ. Δηλαδή εμείς είχαμε εδώ 2 με το 16 ρόλους και έβαλε 4. Αλλά το έβαλε συγκεκριμένα, δεν έβαλε τεχνολογία του 16. Εντάξει. Και αποδείξαμε διάφορα, αποδείξαμε βασικά ότι το regret έχει αυτή τη μορφή, δηλαδή ουσιαστικά είναι big off problem. Αλλά έχω παρακάτω. Οπότε τον άρχισε ο Κάο να δουλεύει μαζί μου, τον έβαλα να κάνει προσομοιώσεις. Όχι κανονικό περανομών, αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και είδε το εξής, ότι αν χρησιμοποιήσεις του Μπουρνέτα και Κατεχάκης το δίκτυ, έχεις πολύ μικρό regret. Αν χρησιμοποιήσεις του Auer, έχεις regret χειρότερο από την Greedy, από την Greedy, την δεδομένη Greedy, από την άπλιστη πολιτική. Το άπλιστο δεν πάει. Αλλά αυτό είναι. Από την άπλιστη. Οπότε είναι πολύ χάλια. Δηλαδή αυτό το regret θα μας δώσει καλές τιμές αφού έχει πεθάνει όλη η ανθρωπότητα. Γιατί εδώ έχουμε ένα ορίζοντα πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι πολύ χάρη. Οπότε το να αποδείξει ένα καλό θεωρητικό αποτέλεσμα, αυτό έχει ένα καλό φαινομενικά αποτέλεσμα, είναι χάλιο αποτέλεσμα να το ψάξει. Και υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα από τέτοια. Ευτυχώς καταφέραμε και δημοσιεύσαμε αυτό το paper στο Journal Machine Learning Research και το έχει αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε με αυτά τώρα να προχωρήσουμε σε άλλο λίγο. Επίσης, ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα πρόσφατο είναι το εξής, ότι ένας Honda που είναι νέος στην ηλικία στα 39, πρέπει να είναι τώρα 40, μαθητής του Κατεμούρα από το University του Τόκιο, και έχει καλή επιστήμη. Κάναμε την επέκταση του Thompson Sampling για την normal κατανομή και αποδείξανε με άγνωστες μη και άγνωστοι variance, αποδείξανε ότι του Thompson Sampling η επέκταση μας δείχνει το είναι βέλτιστη, γιατί πετυχαίνει το σταθερά του Burnetas στο κατακάτω. Και κάναμε διάφορες παρατηρήσεις. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον, ένα άλλο ενδιαφέρον πρόβλημα είναι η περίπτωση που έχουμε κάνει και ομοιόμορφες κατανομές, αντιτανομικές. Τότε έχετε οι εκτιμήσεις μας για το ομοιόμορφες ένα διάστημα αβ. Οπότε η εκτίμηση του α, του κατώτερο ορίου του α, για το ελάχιστο, η ελάχιστη παρατήρηση, και το β είναι η μέγιστη παρατήρηση. Αυτός ο δείκτης μας δίνει βέλτιστη πολιτική, δηλαδή με τον πρώτο δυνατό σταθερά, και η σταθερά είναι αυτή εδώ που προβλέπεται από τον Burnetas στο 2016, αλλά αυτή η δουλειά δεν την είχα κάνει από τον Burnetas, την κάναμε από τον Πάο. Και μετά ρώτησα με αυτό που την εξής ερώτηση. Αυτές βρίσκουμε διαφορετικούς δείκτες, άρα έχουμε διαφορετικούς αλγόριθμους. Δεν είναι ενδιαφέρον. Θεοπιστοποίηση. Ας πούμε ότι και ένα από τα πιο απλά προβλήματα είναι η περίπτωση των ομοιόμορφων κατανομών. Έτσι. Λέω, ας υποθέσουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε τον σωστό δείκτη, αυτό του τάου αντικατοικάκι. Δεν χρησιμοποιούμε, αυτοί είναι οι σωστοί δείκτες, έτσι. Αλλά χρησιμοποιούμε τον βασικό του Κατεχάκη Χερόμνης, ο οποίος ήταν βέλτιστος για την κανονική, άμα ξέρει την διασπορά. Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε τον Κατεχάκη Χερόμνης, ας πούμε ότι χρησιμοποιείς το βέλτιστο για την κανονική, άμα δεν ξέρει την διασπορά. Και ότι χρησιμοποιείς το κανονικό βέλτιστο για τη ζωή. Και έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ποια πολιτική χρησιμοποιεί, παρά το ότι έχουν μικρή διαφορά, επειδή χρησιμοποιεί για πολλούς χρονικούς περιόδους, κοιτάζουμε και δίχτυα. Δεν είναι αποδεικνύεις πράγματα για το κενό σύνολο, δηλαδή. Έχουν νόημα. Γιατί υπάρχει φόβος να αποδεικνύουν πράγματα για το κενό σύνολο, όπως ήταν τα γνωστά αποτελέσματα του Άουρα. Το Άουρα είχε 20.000 αναφορές, εγώ έχω κάπου 100. Τόσο μικρή διαφορά. Γιατί είναι σε άλλη περιοχή. Εγώ το έχω δημοσιεύσει σε ένα μαθηματικό περιοδικό, στο Φυσικό Κοπεράδο, γράφουν χιλιάδες papers. Και άμα κάποιο paper είναι σωστό, είναι πιο δύσκολο να πάρει. Τέλος πάντων. Οπότε ένας φίλος μου λέει ότι όταν μετράς για εξελίξεις, δεν ρωτάω πόσες αναφορές έχει κάποιος, αλλά πόσες αναφορές έχει στο abstract. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γράψει ένα άρθρο και σου δίνει αναφορά στο abstract, και μάλιστα λέει άλλοι μετράνε και πόσες αναφορές έχει στο τίτλο. Ενώ αναφορές περαστικές δεν έχουν νόημα, αλλά όμως αναφέρει στο abstract σημαίνει ότι έχει. Τέλος πάντων, μια αυτή είναι παρενθετική. Επίσης, σε πρόσφατη δουλειά, θέλοντας να αποδείξουμε ότι το να αποδεικνύεις big off log δεν έχει μεγάλη αξία, είπαμε ότι μπορούμε να αποδείξουμε αποτελέσματα που έχει όχι μόνο big off log, αλλά οποιοδήποτε. Είναι big off οποιαδήποτε συνάρτησης G, η οποία είναι πολλής μικρής αύξησης. Και βέβαια σε αυτό το άρθρο ήταν πρόβλημα να το δημοσιεύσω, αλλά δεν έχουμε δώσει προγράμμα. Είναι αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν το αποδείξω ότι κάτι είναι πηγό του Λοπέν, είναι δεύτερο. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν η αρχή του προηγούμενου. Τώρα σε reinforcement learning, στα αντιδρά, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και εγώ. Έτσι. Οκ, θα πω τα στοιχεία reinforcement learning. Έχουμε ένα σύστημα που είναι σε ένα. Το βασικό μοντέλο είναι το εξής. Έχουμε ένα σύστημα που είναι σε νη καταστάσεις. Σε κάθε κατάσταση χ έχουμε ένα σύνολο αποφάσεων που μπορούμε να πάρουμε. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που θα λύσουμε από την ΕΠΕ. Έτσι, γι' αυτό πήγαμε στην επέκταση του πιο απλού προβλήματος. Και έχουμε rewards και έχουμε και ένα transition law, που είναι συνήθως μια κατανομή πιθανότητων τη επόμενη κατάσταση, δεδομένου τη παρούσα κατάσταση και τη απόφαση που παίρνει. Τώρα, το λεγόμενο MDP μοντέλο είναι η περίπτωση που είναι και οι αποδόσεις και οι πιθανότητες γνωστές. Όταν έχουμε reinforcement learning σε όλες τις άλλες καταστάσεις, περιπτώσεις που οι rewards είναι γνωστές, αλλά οι πιθανότητες είναι άγνωστες και οπότε θέλουμε να τις εκτιμήσουμε. Και όταν και τα δύο είναι, οι αποδόσεις είναι άγνωστες, οι πιθανότητες είναι γνωστές ή και τα δύο είναι άγνωστες. Όταν οι πιθανότητες και οι πιθανότητα να πας από την κατάσταση Χ στην κατάσταση Ψ όταν παίρνεις την απόφαση Α είναι αυτή, έτσι, και είναι άγνωστη. Η απόδοση όταν είσαι στην κατάσταση Χ και παίρνεις την απόφαση Α είναι αυτή, είναι άγνωστη. Αυτές είναι οι λεγόμενες εξισώσεις βελτιστοποίησης. Αν τις ξέρουμε, τότε έχουμε να λύσουμε τις αυτές τις εξισώσεις βελτιστοποίησης που είναι λεγόμενες Berman equations, οι οποίες βασικά είναι αναπλοποίηση και εξίσωση του παραθεωρίου, της variation του κάλπου. Κανείς δεν δίνει αναφορά στο παραθεωρείο, ας το παίρνω. Όταν δεν τις γνωρίζουμε, τι κάνουμε. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, δεν θα πω σε εφαρμογές χωρίς, σε πάρα πολλά πράγματα. Από image detection μέχρι πιο οικονομικές εφαρμογές. Τα λεγόμενα contextual bandits, οι bandits που έχουν στα οποία αποδόσεις εξαρτούνται από την κατάσταση ενός περιβάλλοντος. Το αρχικό αποτέλεσμα ήταν το εξής, ότι οπότε έχουμε ένας τρόπος να λύσουμε, λοιπόν, είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Ένας άλλος τρόπος είναι με Gauss successive approximations, τις εξισώσεις βελτιστοποίησης αυτές εδώ. Εδώ τα συστήματα αναμονής ή εξοπιστίας. Λοιπόν, αυτό. Το L είναι το δεξί μέρος των εξώσεων βελτιστοποίησης. Θα μου πεις L για το δεξί ή right, αλλά το R είναι για το regret. Δεν είμαστε υποπρόθετες. Και μπορέσαμε και αποδείξαμε ότι εδώ, σε αυτό το πρόβλημα, μπορείς να αποδείξεις ότι υπάρχουν σταθερές τις οποίες δεν μπορείς να τις παραβιάσεις. Δηλαδή, άμα θέλεις να είσαι πάντα uniformly, αυτό που λέμε uniformly consistent, δεν μπορείς να έχεις regret μικρότερο από λογάριθμο, με αυτή τη σταθερά. Δεν μπορείς να έχεις regret μικρότερο από αυτή του μορφή, τη δεξιά μορφή αυτή τη εξίσωση. Όπου αυτή η σταθερά είναι κάπως πολύπλοκη, αυτή έχει αυτή τη μορφή. Και το δέλτα τώρα, το δέλτα είναι, θυμάστε στο δέλτα στο απλό πρόβλημα, ήταν η διαφορά των αναμενόμενων τιμών από το βέλτιστο, του συγκεκριμένου πληθυσμού από το βέλτιστο. Εδώ είναι η διαφορά του βέλτιστου, του δεξιού μέρους της εξωτερικής από το κάτω από τη βέλτιστη πολιτική ή μια συγκεκριμένη απόφαση. Και δώσαμε έναν τρόπο να παράγουμε τέτοιου είδους πολιτικές και έχουμε τη μορφή δίχτυ πάση. Και η μορφή δίχτυ και όλη αυτή η έμφαση σε δίχτες ήταν εγώ επηρεαστεί από την περίπτωση του Gittins, ο οποίος αποδείξει δίχτες για ένα κοντινό αλλά διαφορετικό πρόβλημα. Βασικά, το να υπολογίσει κανείς τους δείκτες που μόλις σας έδωσα, ένας πρέπει να λύσει για το reinforcement learning, πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού με ένα μη γραμμικό περιορισμό. Έτσι, το μόνο άγνωστο, οι μόνοι μεταβλητές είναι το Q. Και μάλιστα το Q, άμα πάρεις το θ, το πιο ευρύ θ, είναι ένα οποιοδήποτε διάνυσμα κατανομής. Δηλαδή, τα στοιχεία του είναι non-negative και ελαφρίζονται στο 1, έτσι. Οπότε πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης και μη γραμμικού περιορισμού. Αυτό δεν είναι κάπως δύσκολο. Ίσως αυτό έχει δράσει ανασταλτικά στο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι συνέργειες σε ελληνικό παράδειγμα και χρησιμοποιούνται κάποιες άλλες που θα συζητήσω στο τελευταίο. Αλλά πρόσφατα, με ένα καινούριο φοιτητή και τον Κάουερ, μπορέσαμε να μετατρέψουμε αυτό το πρόβλημα, που είναι πολλών μεταβλητών, σε ένα πρόβλημα δύο μεταβλητών, χρησιμοποιώντας έξυπνα μεθόδους του Lagrange. Οπότε είχαμε τρομερές αποδόσεις τώρα. Δηλαδή, ένα πρόβλημα αντί να έχει, γιατί οι καταστάσεις είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων, αντί να λύσει ένα πρόβλημα με μια αντικειμενική συνάρτηση με 10.000 μεταβλητές και ένα μη γραμμικό περιορισμό, λύνει ένα πρόβλημα με δύο μεταβλητές. Οπότε οι αποδόσεις είναι οι λύσεις βρίσκονται πολύ γρήγορα. Και έχω εδώ. Μια άλλη εναλλακτική μέθοδος είναι η εξής, η οποία βασίζεται σε μια ιδέα του Χόντεκ και Τακαμούρα, επέκτασή της σε reinforcement learning, είναι βασικά θέλουμε όλα τα bandits, τα οποία δεν είναι όλες οι actions. Τώρα bandits, το model bandit, αντιστοιχεί με action, με απόφαση σε reinforcement learning, έτσι. Αλλά τα reinforcement learning, οι αποφάσεις είναι επίσης εξαρτούνται από τις άλλες καταστάσεις, γίνεται κάπως, είναι μπερδεμένα όλα μαζί, ενώ στο model bandit είναι ανεξάρτητα. Επί τη ευκαιρία, το model bandit μπορεί να το δει κανείς σαν reinforcement learning. Είναι μια MDP που έχει μία κατάσταση μόνο, έχει πιθανότητα να πας από την ίδια κατάσταση πίσω, με πιθανότητα 1, γνωστή πιθανότητα, και απλώς οι rewards είναι άγνωστες. Εντάξει, είναι εξαρτούνται από την απόφαση. Και η απόφαση να πάρεις την απόφαση 1, πάει γυρίσει στην ίδια κατάσταση με πιθανότητα 1, αλλά απλώς έχεις reward που αντιστοιχεί στον πληθυσμό 1. Παίρνεις την απόφαση 2, αντιστοιχεί στον πληθυσμό 2. Οπότε δηλαδή, το model bandit είναι ένα πολύ μικρό instance του reinforcement learning. Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν τη δουλειά αυτή του Burnetas μαζί μου, που έγινε εδώ, ξεκίνησε εδώ στο Πολυτεχνείο, έτσι. Διάφοροι προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν model bandit για να λύσουν το reinforcement learning. Και δεν θέλω να αναφέρω αυτό. Που είναι σαν να προσπαθείς, ας πούμε, να βάλεις ένα ελέφαντα μέσα σε ένα μικρό Volkswagen. Δεν γίνεται. Το Volkswagen θα το κουβαλήσει ο ελέφαντας, όχι. Τέλος πάντων. Οπότε, επειδή δεν είχαμε λύσει ακόμα το πρόβλημα της του εύκολου προορισμού του δείκτη, χρησιμοποιήσαμε μια μέθοδο για τους Χόντα και τα Τακεμούρα για μας. Δηλαδή, αφού ξέρεις τη σταθερά, θες να ακολουθήσεις, να παίρνεις λίγες φορές την κάθε απόφαση, σε κάθε κατάσταση, τόσο λίγες φορές. Αλλά δεν ξέρεις αυτό τον άγνωστο. Δεν εκτιμήσεις, είναι σαν μια άγνωστο, αν δεν ξέρεις τη μέση τιμή μιας κανονικής δομής από την οποία παίρνεις άμμο. Αλλά αυτές θα τις εκτιμήσεις σιγά σιγά. Οπότε βασικά παίρνεις, οπότε μην θέλουμε να έχουμε αυτό, θα βάλουμε την εκτίμηση του πι, τη σταθερά και την εκτίμηση του πι. Και ώστε θα χρησιμοποιούμε την άπτυστη πολιτική συχνά, εκτός από την περίπτωση που έχουμε λίγες μικρό χρόνο, τοπικό χρόνο. Είναι τοπικός χρόνος που σημαίνει πόσες φορές έχουμε πάρει την απόφαση α στην κατάσταση εκεί, όταν ο τοπικός χρόνος είναι εκεί τώρα, έτσι. Αν ο τοπικός χρόνος σε κάποια κατάσταση για κάποια απόφαση είναι μικρός, σχετικά με την εκτίμηση βέβαια εδώ, τότε παίρνουμε αυτή την απόφαση που έχει μικρό. Δεν θέλουμε δηλαδή να αφήνουμε αποφάσεις που δεν έχουν υπαρθεί τόσο συχνά. Λίγο συχνά, αλλά όχι λιγότερο από λίγο. Καταλάβατε. Γιατί άμα πάρεις λιγότερο από λίγο, μετά κινδυνεύεις να είσαι σε απόφαση. Για πάνω. Το θέμα είναι πιο λιγότερο από λίγο. Αυτές πάλι συγκλείουν, αλλά άμα δεις τις UCB, άμα συγκλείσεις τις UCB μέσω της αυτές τις λιγότερες, λέγονται Λέγονται deterministic empirical divergence, γιατί βασικά χρησιμοποιούμε αυτό το σαφρά εδώ. Άμα συγκρίνεις δύο αλγοριθμούς στην αρχή, είναι στο κομμάτι είναι καλύτερες. Αυτές έχουν το μισό ρεπρέλ από αυτές. Για 10.000, για συνολικό χρόνο 10.000. Συγκρίνουν στην ίδια ποσότητα στο άπειρο, αλλά αυτή τους έχει κοστίσει διπλά και είναι μικρά προβλήματα. Επίσης, οι DMD έχουν μεγαλύτερη, αυτές είναι διαφορετικά regrets και διαφορετικά subparts. Και έχουν μεγαλύτερη variance, που variability. Ένας άλλος τρόπος να βρεις αλγορίθμους είναι αυτός να επεκτείνεις τη δουλειά του Thomson σε reinforcement learning. Και υπάρχει ένας τρόπος να το κάνεις αυτό, χρησιμοποιείς τις εκτιμήσεις, και αν βρεις το Thompson Sampling, το Thompson Sampling σου δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα. Επίσης, Wire και Bartlett. Bartlett είναι ένα μεγάλο όνομα στο Berkeley, σε εποχή του Science. Επειδή ήταν πρόβλημα να βρεις τους δείκτες του Burnetas Katehakis, αυτή τη μορφή, αυτή στη δουλειά τους μας δίνουν αναφορά στην περίληψη. Κάνανε μια απόσταση και δεν χρησιμοποιήσαν αυτή την απόσταση με την δουλειά του μάλλον. Βασικά, κάνεις ένα perturbation γύρω από την εκτίμηση που έχεις. Λοιπόν, αντί να χρησιμοποιήσουν, εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την ψευδοαπόσταση. Το Kullback-Leibler είναι μια ψευδοαπόσταση. Αυτοί χρησιμοποιούν αυτή την απόσταση, είναι L1 norm, η οποία είναι πολύ πιο εύκολη. Δημιουργεί ένα πολύ πιο εύκολο πρόβλημα να λυθεί. Αλλά όταν τα συγκρίναμε τις τέσσερις μεθόδους, γιατί έχουν τη σύγκριση των τριών μεθόδων, και το αποτέλεσμα το λένε optimistic είναι απογράμμα. Γιατί βασικά αυτός ο περιορισμός εδώ ουσιαστικά είναι linear, έτσι. Οπότε, αντί να λύγεις έναν non-linear πρόβλημα, δεν είναι συναντήμα. Αλλά το πληρώνουν ακριβά. Αυτή είναι. Το ένα είναι το Thompson Sampling, το δύο είναι το UCB, το τρία είναι η απόδοση σε αρκετά μεγάλα πειράματα προσομοίωσης. Αυτές είναι οι διαφορετικές αποδόσεις του regret. Περιέργως, το Thompson Sampling είναι καλύτερο από το UCB. Σε πολλά simulation, σε πολλές προσομοιώσεις. Όχι όμως πάντα. Ιδιαίτερα, αν ξεκινήσεις με κακή εκτίμηση του prior, άμα είναι κακό prior, δηλαδή όταν το Thompson Sampling είναι καλύτερο από το UCB, το Thompson Sampling δεν είναι πολύ καλύτερο από το UCB. Αυτή η κλίμακα εδώ είναι από το 0 από το 20. Αλλά αν ξεκινήσεις με κακό prior, το λέω εδώ, unlucky beginning, τότε το Thompson Sampling μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Αλλά γίνεται πολύ στο λεπτό Sampling, δεν χρειάζεται να προλογίσεις δείχτες, προλογίσεις εκτιμήσεις και δίνουν κάτι στον κρίτη. Κάνεις ένα randomization χρησιμοποιώντας τις posterior distributions. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής ή implementation του Thompson Sampling. Είναι εύκολο. Αλλά όταν κάνεις Thompson Sampling, άμα δεν ξέρεις αν είσαι καλό πράγμα, δεν δώσεις ποτέ δευτερόλεπτα, έχεις το ρίσκο να δεις. Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αν ξεκινήσεις το καλό πράγμα, είναι λίγο καλύτερο από το UCB. Δηλαδή, επίσης υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες στο δίκτυο που άλλοι αναφέρονται στη δουλειά αυτή τη δική μου του Μπουρνέτα, όχι μες την πρόσφατη. Οπότε τη βρήκα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις από το γραφείο. Μιλάει αρκετά εκτιμήσει η παρουσία σας και κάλυψε αρκετά χρόνια. Επομένως, δεν ξέρω αν μας δώσετε τα slides, ίσως τα έχουμε. Ναι, θα έχω δώσει στο μήνο, θα τα δώσω. Και εδώ, το κρατήστε. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είπαμε ρωτήσεις. Κάνατε εσύ. Πώς? Έλα, Μάρκο. Γενική ερώτηση. Συνήθως αρχίζουν σε τέτοιες εξαγωγές για το reinforcement learning από dynamic programming. Εσύ πρώτη φορά ακούω αυτά που είπες για το 1933 και τα λοιπά, τα οποία βέβαια δεν έχουν άμεση σχέση με τα προγράμματα. Ναι, Μάρκο. Εγώ θα Πώς συνδέονται αυτά τα δύο, δηλαδή κάπου συναντήθηκαν στη μέση, τι ακριβώς. Όπως το έχουμε control, δηλαδή πολλές φορές πλέον, ειδικά για... Το κανένα πρόγραμμα είναι εδώ. Ναι, ναι. Και είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί έχω δώσει συγκεκριμένη ομιλία για αυτό το θέμα. Βασικά η σύνδεση, υπάρχει και στους τώρα που λέγουμε να τελειώσουμε ένα άρθρο ακριβώς για αυτό το θέμα, είναι πολύ καλό. Όπου θέλω να δείξω ότι υπάρχει κάποια... σε κάθε κατάσταση, αυτό είναι ένα πρόγραμμα, το average cost, μπορεί να το πάρει στο φυσικά. Σε κάθε κατάσταση, αυτό είναι στις 1000 ανάγκες bandits, bandits είναι οι πληθυσμοί, οι οποίοι αντιστοιχούν διαφορετικά bandits για κάθε κατάσταση που το σύστημα βρίσκεται και για κάθε απόφαση που παίρνει. Και όταν κάνει Thompson Sampling σε reinforcement learning, αυτή τη θεωρία που ότι έχει διαφορετικού πληθυσμού για κάθε κατάσταση και για κάθε απόφαση. Αλλά αυτό που κάνει τι αποδείξει πολύ δύσκολε είναι η εξάρτηση τη κάθε κατάσταση και κάθε άλλη. Γι' αυτό είπα ότι το μοντέλο είναι πολύ απλό πρόβλημα. Μια κατάσταση που ξέρει, γυρίζει συνέχεια στην ίδια κατάσταση και πώ μπορεί να βρει αποφάσει πάνω στην είναι πολύ μικρό πρόβλημα. Τώρα εδώ προσπαθεί να αποδείξει τι τεχνικές χρησιμοποιεί κανεί. Χρησιμοποιεί information theory, large deviations και large deviations. Αλλά δεν τα χρησιμοποιεί όμω έτοιμα. Γι' αυτό χρειάζεται μάθημα να μάθει τι αποδείξει. Δηλαδή, άμα δείτε τα διάφορα άρθρα, μερικά χρησιμοποιούν αυτά που τα πιο πολλά των κομπιουτεράδων χρησιμοποιούν έτοιμα από το ρεύμα large deviations, αποδεικνύουν εύκολα το πίκο του Λόμπερ. Αν θέλω να αποδείξω όμως το συγκεκριμένο κόστος, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμα ένα θεωρητικό εργαλείο. Πρέπει να ξέρει τι αποδείξει και να πει μέσα και να τι χρησιμοποιήσει. Πάνω σε αυτό, έχω την εντύπωση ότι περισσότερες πρακτικές δεν έχω ασχοληθεί. Πιθανόν να ασχοληθούν σε περισσότερες εφαρμογές, ο κόσμος δεν ασχολείται με αποδείξεις ή με συγκεκριμένες assumptions, ας πούμε, οι οποίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις αποδείξεις. Σαν να προσπαθήσουν ότι είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Ξέρω εγώ, αυτόματη οδήγηση. Δηλαδή να βρει. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Αλλά θέλω να σου δείξω κι άλλη μια εικόνα για αυτό το θέμα. Αυτή εδώ. Αυτή είναι τον hour των κομπιουτεράδων που δεν ασχοληθήκανε με τις αποδείξεις. Και αυτή είναι η πραγματικά όπου βλέπεις ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δηλαδή οι αποδείξεις μερικές φορές δεν είναι οι αποδείξεις για την αποδείξη. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχει όλο το φάσμα. Υπάρχουν το κομπιουτεράδο που είναι έτοιμο να αποδείξουν κάτι εύκολο, αλλά στην πράξη είναι χάλια η απόδοση. Υπάρχουν και οι άλλοι που πολλές αποδείξεις δεν αποδεικνύουν τίποτα. Εντάξει, υπάρχουν και τα δύο έξυπνα. Και δυστυχώς πάσχουμε και από τις δύο αρρώστιες. Ή από ψηλό πυρετό που έμεινε μπορεί να πεθάνει ή από πολύ χαμηλό πάλι. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Οπότε χρειάζεται κάποιο. Καλώς έχεις ένα συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα που θες να το λύσεις και εν πάση περιπτώσει προφανώς υπάρχουν επιλογές που μπορούν να το λύσουν με καλύτερη απόδοση και άλλες με λιγότερο καλή, αλλά. Ναι. Προσπαθείς, ας πούμε, και πειραματικά, εμπειρικά να δεις τι θα κάνεις. Ναι, σύμφωνα με όλους. Το πειραματικό δεν πειράζει και το εκτιμώ και πάντα το κάνω. Και όλοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, συνήθως οι Ρόμπινς ήταν από τους πρώτους που έκαναν πειραματικά. Ήταν προσωμιώσεις ό,τι έκαναν. Και οι κοπήλες τότε ήταν χάλια. Και μιλάμε για το 60, 50. Έτσι. Εγώ δεν είμαι εναντίον των πειραματικών καθόλου. Και μάλιστα εγώ είπα, ας πούμε, ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα, το να λύσεις αυτό το πρόβλημα, το δικός μας δείκτης είχε πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο εύκολο να υπολογιστεί. Και μετά οι άνθρωποι από τον Berkeley κάνανε καλή δουλειά. Δηλαδή εγώ, πού είναι οι άνθρωποι του Berkeley. Ο Μπαρλέτ και ο Τελουάρη, που είναι μαθητής του Μπαρλέτ, αυτός ο Τελουάρη τώρα είναι επίσης πολιτικό science στο Μίσικον. Κάτσε να δω. Τέλος. Αυτή ήταν, είναι η 3, έτσι. Το optimistic neocogrammy. Το optimistic neocogrammy έχει και αυτό κάνει, δημιουργήσει κάποιο θόρυβο. Είναι η χειρότερη, αλλά είναι εύκολο να υπολογιστεί. Αλλά το Thompson Sampling είναι επίσης εύκολο. Πολύ εύκολο. Εξίσου εύκολο με το optimistic neocogrammy, αν είναι πιο εύκολο. Απλώς το UCB είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα λόγω της πρόσφατης δουλειάς, δηλαδή ένα χρόνο δουλειά. Τώρα έχει δήλωση που μετατρέπει το, που κάνει το δίχτυ του UCB. Γιατί υπάρχουν UCB, λένε όλοι τα πάντα που είναι δείχτες τώρα. Και μετά υπάρχει μέσα στο UCB υπάρχει ένας δείχτης που είναι όπλο, που είναι ο δικός μας δείχτης. Ξεκίνησε από εδώ, από το Πολυτεχνείο, από το Χανείο, εντάξει. Ένας δείχτης που ήταν. Αυτός είναι ένας που είναι πολύτιμος. Αυτός ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, οπότε υπάρχει δικαιολογία για την ύπαρξη άλλων πολιτικών. Και έχουμε προσπαθήσει και εμείς να δημιουργήσουμε IPD&D. Αλλά δεν χάνεις πολύ με τις άλλες. Αλλά τώρα είναι κάτι. Οπότε στα λιγότερα μας λένε ότι τώρα είναι πράκτικα. Είναι πράκτικα και μπορεί να βρεις καλά από το τέτοιο. Οτιδήποτε ένα πρόγραμμα, δεν πρέπει να μιλήσουμε. Ξέρω τι. Κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή θα είναι και το happy end. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.